Μου έλεγε το βαρύ, αλλά συνάμα και τιμητικό χρέος να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση που οργάνωσε η κομματική οργάνωση Βάση Συντεπώ Πιστομενιακής Οργάνωσης Δήμου Θεσσαλονίκης του κόμματος για να τιμήσουμε τη μνήμη της συντρόφισσας Κασούλας Λαζαρίδου, την αξιωματικό του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. 9 Δεκέμβρη του 2022 ήταν που έφυγε από τη ζωή και όμως είναι αδύνατο να αποδεχτούμε την απουσία, τη φυσική απώλεια μιας ξεχωριστής συντρόφισσας γεμάτη ζωντάνια και ενέργειας, παρά την ηλικία της, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα στην υγεία της. Τη συντρόφισσα Κασούλα Λαζαρίδου, όσοι τη γνωρίσαμε και ζήσαμε από κοντά, ξέραμε ότι το πρώτο πράγμα που τη χαρακτήριζε ήταν η συνότητα και η ανιδιοτέλεια. Ήταν ένα άξιο μέρος του κόμματος, ακούραστη, με σταθερότητα και αφοσίωση ως το τέλος της, στις αρχές και στα ιδανικά του κόμματος. Ανταμώνουμε σήμερα όχι για να εκτελέσουμε ένα κομματικό καθήκον, ούτε μια τυπική υποχρέωση των κομμουνιστών απέναντι στη μνήμη της συντρόφισσας, αλλά για να τη διαβεβαιώσουμε για μια ακόμη φορά πως η σπορά που έσπηρε και αυτή, όχι μόνο μένει, αλλά μεγαλώνει, φουντώνει και καρπίζει. Ότι ο αγώνας για την εκπλήρωση των προγραμματικών στόχων του κόμματος συνεχίζεται αταλάντευτα και ανυποχώρητα. Ότι το λάβαρο που μας παρέδωσε το κρατάμε ψηλά, γιατί γνωρίζουμε καλά το χρέος μας απέναντι στο λαό. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες που ο λαός μας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα επίθεση που ξεδιπλώνεται μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση που έρχεται και τους επικίνδυνους υπερρεαλιστικούς ανταγωνισμούς που κλιμακώνται και εδώ στην περιοχή μας. Γιατί από όποια πλευρά και αν τις εξετάσουμε, κανείς είναι εξελίξεις που αναδεικνύουν ακόμα πιο πολύ την αναγκαιότητα και επικαιρότητα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού στις μέρες μας. Αυτό που χρειάζεται σήμερα για να αναπληρωθούν η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι νέοι μαζικοί αγώνες. Ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια, ενάντια στην πράσινη μετάβασή τους των χρηματιστηρίων ενέργειας, ενάντια στον περιεραστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας αυτών που χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός, τις πολεμικές δαπάντες του ΝΑΤΟ, ενάντια στο ξεζούμισμα των εργαζόμενων. Ξέρουμε όμως από δυσκολίες και το κόμμα έδειξε ότι έχει την ικανότητα να τα φέρνει βόλτα στα δύσκολα, να μην λυγίζει στις θύελλες και να αντέχει στις φουρτούνες. Να φωτίζει την προοπτική και να βρίσκει τρόπους για να ανοίγει δρόμους για να οργανωθούν οι αγώνες του λαού μας για τη ζωή του και τα δικαιώματά του. Ξέρουμε ακόμα ότι σήμερα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που προσβλέπουν στο κόμμα μας, παρότι μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα μαζί μας, μας ακούν και μας παρακολουθούν, εκτιμούν την αντοχή, τη σταθερότητα και τη συνέπεια των κομμουνιστών. Ξέρουμε τις ευθύνες μας και το χρέος μας απέναντι στο λαό. Στηριγμένοι στην ιστορία μας, στην εκατοντάχρονη ηρωική διαδρομή του κόμματος και το πρόγραμμά μας, μπορούμε να τραβήξουμε μπροστά και να φέρουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι την τελική νίκη. Έτσι τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη της συντρόφισσάς μας, Κασούλας Λαζαρίδου, και με αυτή την υπόσχεση να τη διαβεβαιώσουμε για μια ακόμη φορά πως και η δική της σπορά και μένει και καρπίζει. Γιατί ο κομμουνισμός είναι η νιώτη του κόσμου.